θα με επιτρέψετε να διαφωνήσω και να πω την ιστορική νίκη του ελληνικού λαού, ο οποίος απόλαυσε κάτι που περίμενε πάρα πολλά χρόνια, πολιτικό πολιτισμό. Χωρίς θριάμβους, χωρίς κραυγές, χωρίς μεγάλες κουβέντες, θέλω να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε την πορεία μας με μετριοπάθεια, με σεβασμό στους Έλληνες πολίτες που ζήτησαν, απέτησαν και πέτυχαν πολιτικό πολιτισμό. Είναι μια κατάκτηση την οποία οφείλουμε να υπερασπιστούμε όλοι μας. Από την άλλη, επιβραβεύτηκε η πορεία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου έστρεψε το κόμμα συνολικά προς το κέντρο και αυτό επιβραβεύτηκε ως πολιτική, ως στρατηγική. Θεσμικότητα, εργατικότητα, συνέπεια είναι τα χαρακτηριστικά που ζητούσε ο ελληνικός λαός. Και ναι, έγιναν πράξη. Οι ώρες οι επόμενες και οι μέρες είναι ιδιαίτερες. Με πολύ μεγάλη προσοχή, επαναλαμβάνω, με μετριοπάθεια, πρέπει να κινηθούμε. Δεν έχουμε καμιά ψευδέστηση και προσωπικά το λέω και ως πρώην γραμματέας του κόμματος. Δεν σημαίνει ότι όσοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία αυτομάτως έγιναν μέλη του κόμματος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εμπιστεύτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη μεταξύ των ενδιαφερομένων για αρχηγό, για πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή θέλουν σταθερότητα, θέλουν στιβαρότητα στο τιμόνι της χώρας. Το αν μελλοντικά ενταχθούν και στο κόμμα είναι κάτι άλλο. Τα διαχωρίζω, γιατί το είχαμε πει προεκλογικά, το λέμε και μετεκλογικά. Τώρα, με το βλέμμα χαμηλά, με καθαρή ανάγνωση των αποτελεσμάτων, όταν ολοκληρωθούν, θα πορευτούμε τις επόμενες ημέρες και θα κάνουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Το βέβαιο είναι ότι η αριστερά έχει πρόβλημα. Ο χώρος αριστεράς, κεντροαριστεράς, ακροαριστεράς, έχει αυτή τη στιγμή ένα κατακαιρματισμό που οφείλει ειδικά ο κύριος Τσίπρας να τον αναλύσει και να δει πώς θα κινηθεί παραπέρα. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Από την άλλη, εμείς ως Νέα Δημοκρατία με τη μονιέρη τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη είμαστε χαρούμενοι, αλλά επαναλαμβάνω την ίδια στιγμή και εξαιρετικά προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε για μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση με ένα τιμονιέρη ο οποίος θα συνεχίσει το έργο που δεσμεύτηκε μερικές ημέρες πριν. Προχωρούμε λοιπόν με ψηλά τη διάθεση, την πίστη στο καλύτερο, σε μια Ελλάδα πιο περήφανη, σταθερά μπροστά. Κύριε Σχόλιο, για την αποχή του 40%, κύριε Βγενάκη, η αποχή του 40%. Το ποσοστό, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, συμμετοχής, είναι υψηλότερο από το 19. Άρα, εγώ θα με επιτρέψετε να δω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Ωστόσο, όσο καλλιεργείται τέτοιο κλίμα αξιοπρέπειας, σωστής πολιτικής αντιπαράθεσης, διαλόγου, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και αύξηση της συμμετοχής. Κάτι το οποίο το επιθυμούμε. Αυτή είναι η πραγματική γιορτή της δημοκρατίας. Αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Και αυτό το κλίμα, αυτή η ποιότητα διαλόγου και τα επιχειρήματα και το πρόγραμμα θα πρέπει να ακολουθεί σε κάθε εκλογική διαδικασία. Άρα, χαρούμενοι είμαστε και ενθουσιασμένοι, διότι πως ήρθε περισσότερος κόσμος στις κάλπες. Ό,τι είναι ένα αποτέλεσμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες σας. Θα σας πω. Παιδιά, αυτό είναι κάποιο αυτό. Θα σας πω. Αυτά είναι τα πρόβλητα της ζωντανής συνέντευξης. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα είχαμε το φαινόμενο του ελατηρίου. Εκεί λοιπόν που βλέπαμε τη δεξαμενή των αναποφάσιστων να παραμένει στις προηγούμενες εβδομάδες σταθερή, ξαφνικά είδαμε να αδειάζει και να γεμίζει η δεξαμενή των αποφασισμένων. Και κάπου εκεί, τα τελευταία 3-24 ώρα, το οποίο το συνάντησα και εγώ προσωπικά και στο νομό Ηρακλείου, δύσκολος νομός, δύσκολη περιφέρεια. Αυτό, μιλώντας και με άλλους συναδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα, αποτυπώθηκε με τον πιο έντονο τρόπο. Είχαμε την εκτείναξη του αποτελέσματος, το οποίο ομολογουμένως μας κατέπληξε όλους. Όμως δεν χρειάζονται θρίαμβοι και κραυγές. Διότι ο κόσμος έχει οριμάσει. Τόσο απλά. Διότι πίστηκε από την πολιτική που ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδε έναν άνθρωπο αποτελεσματικό. Είδε έναν άνθρωπο εργατικό. Είδε έναν άνθρωπο θεσμικό. Άρα λοιπόν. Ναι, εμπιστεύθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι είδε αυτά που απαιτούσε και περίμενε τόσα χρόνια. Και αυτά είναι μια πραγματικότητα. Δικαίως λοιπόν εμπιστεύθηκε τον Πρωθυπουργό της χώρας και στην ουσία του έδωσε μια δεύτερη εντολή να προχωρήσει για μια ισχυρή επόμενη θητεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταυροδοσία, κύριε Βγενάκη, σε εσάς προσωπικά και το πώς σας. Σε ό,τι αφορά τη σταυροδοσία, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πολίτες του Ηρακλείου, γιατί όπως φαίνεται σήμερα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Με φέρουν πάλι πρώτο βουλευτή στο νομό Ηρακλείου. Τους ευχαριστώ όλους, μα όλους. Όλους όσους με εμπιστεύτηκαν και αυτούς που δεν με εμπιστεύτηκαν. Αλλά εδώ είμαστε για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, διότι πάνω απ' όλα, το έλεγα προεκλογικά, το λέω και τώρα, μας ενδιαφέρει το καλό του τόπου. Πέρα και έξω από τα κόμματα, πέρα και έξω από το Σταυρό Προτίμησης, προέχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η Κρήτη, το Ηράκλειο.